Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, το νομαρχιακό τμήμα ΣΑΜΟΥ της ΑΔΕΒΗ χαιρετίζει τη σημερινή μας συγκέντρωση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια σε όλους αυτούς που ευθύνονται για την άθλια κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο νησί μας, αλλά και στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην πολιτική που ασκείται πάνω στο θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Μια πολιτική που ασκείται πιστά τόσο από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη σημερινή. Και οι δυο τους τήρησαν και τηρούν πιστά τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και έχουν μετατρέψει τα νησιά μας σε κολαστήρια και έχουν καταδικάσει ανθρώπους σε βέβαιο θάνατο. Φίλες και φίλοι, εμείς δεν μιλάμε με μισόλογα. Εμείς δεν λέμε άλλα τώρα και άλλα μετά από μία ώρα. Εμείς δεν έχουμε να χαϊδέψουμε και δεν χαϊδεύουμε κανέναν. Και πολύ περισσότερο δεν προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν λέμε άλλα στο λαό και άλλα όταν συσκεφόμαστε με τους αρμόδιους. Δεν βγάζουμε κορώνες αντιδραστικές. Και ακραίες καταστάσεις, εξισώνοντας πολλές φορές τους θύτες με τα θύματα, όπως κάνουν πολλοί άλλοι. Εμείς σηκώνουμε το χέρι ψηλά και δείχνουμε ευθεία τους πραγματικούς ενόχους, αυτούς που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο εκδιώκουν λαούς ολόκληρους από τις χώρες τους και οδηγώντας τους σε θάλασσες νεκροταφεία ή σε θάλασσες ελπίδας, μιλώντας τους για παραδείσους. Δείχνουμε αυτούς που τους εγκλωβίζουν στα νησιά μας και τη χώρα, που δεν είναι άλλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ελληνικές κυβερνήσεις. Τους εγκλωβίζουν κάτω από άθλιες συνθήκες, δημιουργώντας την κυριολεξία μια άθλια κατάσταση για ντόπιους πρόσφυγες και μετανάστες. Τους εγκλωβίζουν στα νησιά και τη χώρα, ώσπου να έρθει η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει την επόμενη βάρδια των φτηνών εργατών, αφού πρώτα τους κοιτάξει καλά-καλά στα δόντια. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι χωρίς στέγη, χωρίς σύντηση, να μην έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε χώρους υγιεινής. Δεν δεχόμαστε τη δημιουργία νέου στρατοπέδου συγκέντρωσης. Δεν δεχόμαστε τη δημιουργία νέου κιτ στο νησί μας. Δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία για το πού θα γίνει, τι χωρητικότητα θα είναι. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Κανένα νέο κιτ στο νησί. Στο νησί να υπάρχει μόνο μια μικρή δομή ταυτοποίησης και υγειονομικής παροχής. Να οδηγούνται στην υπηρετική χώρα. Εκεί να καταθέτουν τα αιτήματά τους στις υπηρεσίες και από εκεί να τους χορηγούνται έγγραφα για τη χώρα προορισμού τους. Η κυβέρνηση, αντί να προχωρά σε νέα δομή κράτησης προσφύγων και μεταναστών που λόγω του τρόπου λειτουργίας της ως κέντρο φυλακές θα δημιουργήσει ακόμα πιο εκρηκτικές καταστάσεις. Πρέπει άμεσα να σταματήσει ο εγκλωβισμός των χιλιάδων κατατρεγμένων στα νησιά, να αρθεί συνολικά ο γεωγραφικός περιορισμός που έχει επιβάλει η απαράδεκτη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και με ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων. Συμπατριώτες και συμπατριώτητες, χρειάζεται με αγώνας, με επιμονή που να στοχεύει στη ρίζα που δημιουργεί. Αγώνας συνεχής, με προσανατολισμό, με συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων και όχι διαχείριση της κατάστασης. Εμείς δεν καλλιεργούμε αυταπάτες ότι έτσι εύκολα θα λυθεί αυτό το μεγάλο ζήτημα, αλλά κόντρα στη μηλολατρία, την απογοήτευση ότι τίποτα δεν πρόκειται να γίνει, λέμε ο αγώνας ότι πρέπει να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί, να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε,
από όλες τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές που εφαρμόζονται για αυτό το ζήτημα. Μας έχουν οδηγήσει στην απόγνωση, αφού έχουν στην κυριολεξία εγκαταλείψει το λαό στην τύχη του, χωρίς δημόσιες υπηρεσίες υγείας, χωρίς νοσοκομεία, γιατρούς, ΕΚΑΒ, με απαράδεκτες γενικότερα δημόσιες υπηρεσίες, αποδεκατισμένες από προσωπικό που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και δεν ανταπεξέλχονται ούτε στις ανάγκες των ντόπιων κατοίκων, που πολύ περισσότερο όταν εγκλωβίζουν εδώ πέρα χιλιάδες ανθρώπους εξαθλειωμένους. Καμία όμως κυβέρνηση δεν φρόντισε να στελεχώσει αυτές τις υπηρεσίες, αλλά στηρίζεται πάντα στο φιλότιμο των εργαζομένων που πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, αλλά δεν έχουν πια τίποτα παραπάνω να δώσουν. Απαιτούμε λοιπόν τη στελέχωση όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται με το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού, να φύγουν εδώ και τώρα η ΜΚΟ και την ευθύνη να την έχει το ίδιο το κράτος. Φίλοι και φίλες, συμπατριώτες και συμπατριώτισες, συνεχίζουμε τον αγώνα μας για τον απεγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων από τα νησιά και τη χώρα, για να μην δημιουργηθεί κανένα νέο hot spot πουθενά. Είναι χρέος μας να αγωνιζόμαστε για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, χωρίς πολέμους και χωρίς προσφυγιά. Γεια σας.